Επιστρέψαμε. Τερμύτερες. Δεν το συζητάμε. Γεννηθήκαμε έτοιμες που λέει το γνωστό μότο. Και να το εφαρμόζουμε. Να φωνάξουμε τη Μέρη. Να έρθει η Μέρη να κάνει μια φανταστική συνέντευξη που έχει να κάνει. Δεν μπορώ να αποκαλύψω. Με μια πρωταγωνίστρια η οποία δεν έχει δύο πόδια. Πόσα έχει? Έχει τέσσερα. Είναι κατσίκα? Όχι. Είναι γάτα? Όχι. Είναι καμιλοπάρδαλη? Είναι ένα πανέμορφο σκυλάκι που το λένε Ρόξι, το οποίο θα το χαϊδέψω, θα το ζουνέψω εγώ πάρα πολύ, αφού κάνω εγγραφή στο γυμναστήριο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ για να πάει η κυρία Κορινθίου να κάνει μια εγγραφή στο γυμναστήριο. Καλημέρα. Πρώτο Σάββατο του Σεπτέμβρη σήμερα και η ζέστη συνεχίζεται. Και θέλω να σας ρωτήσω, έχετε κάνει κάτι όλο το καλοκαίρι για τα αδέσποτα ζώα? Βάλατε ένα μπολ με νερό έξω από την πόρτα του σπιτιού σας? Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν στέκονται στα μεγάλα λόγια ή στα συναισθήματα ίκτου για τα αδέσποτα ζώα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ανιδιοτελώς προσπαθούν να κάνουν πράξη τις σκέψεις και τα λεγόμενά τους. Τέτοιοι άνθρωποι είναι οι σημερινοί καλεσμένοι μας. Ο Αρτέμης Σαμοθράκης, σκηνοθέτης, και ο Χρήστος Πετρίδης, εικαστικός. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Χρήστο, αρχίζω από σένα. Είσαι διοργανωτής του φεστιβάλ Love the Strays. Τι είναι αυτό το φεστιβάλ, τι συμπεριλαμβάνει και τι σκοπό έχει? Αυτό είναι μια ιδέα ουσιαστικά, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά δρόμενα, είτε εικαστικού περιεχομένου, είτε μουσικού περιεχομένου, είτε απλά διασκέδασης, που σκοπό μας έχει να ενημερώσει το κοινό για τις συνθήκες τις οποίες βιώνουν τα αδέσποτα ζώα. Έχει επίσης σκοπό να βοηθήσει τις εκάστοτε τοπικές φιλοζωικές ομάδες ή μονάδες όπου ταξιδεύει αυτό το φεστιβάλ. Υπήρξε κάποια συγκεκριμένη αφορμή για τη σύλληψη της ιδέας? Υπήρξε σίγουρα η αγάπη μου από πολύ μικρή ηλικία για τα αδέσποτα ζώα, σε συνδυασμό με την αγάπη μου για τα καλλιτεχνικά, για τα εικαστικά, και όλο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη συνδρομή του πολύ αγαπημένου φίλου και συνεργάτη Αρτέμη Σαμοθράκη και τη δημιουργία της Ρόξη, όπου παντρέψαμε τα δύο γεγονότα, την Ρόξη με τα εικαστικά, και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε μια πανελλαδική καμπάνια με κάθε τρόπο, με σκοπό να τη φτάσουμε πάρα πολύ ψηλά για το μέγιστο αποτέλεσμα. Αρτέμη, έχεις μια πρωταγωνίστρια δίπλα σου. Ναι. Μπορείς να μας τη συστήσεις και να μας πεις ποια είναι η ιστορία της, πώς έχει φτάσει σε σένα? Αυτή εδώ πέρα είναι η Ρόξη. Ήταν ένα αδέσποτο τα τελευταία τρία χρόνια ανήκει στην οικογένεια. Όχι τρία, τέσσερα χρόνια ανήκει στην οικογένειά μου. Τη πήραμε όταν κάποια στιγμή είχαμε χάσει τη μητέρα μου. Οπότε θέλουμε να βοηθήσουμε στον πατέρα μου και σε όλο το κλίμα στην οικογένεια να φτιάξει λίγο η ατμόσφαιρα. Οπότε μας δώσαν τη Ρόξη, η οποία έγινε αμέσως το τέταρτο μέλος της οικογένειας. Για να δούμε πώς έγινε πρωταγωνίστρια η Ρόξη. Έχεις γράψει το σενάριο και έχεις σκηνοθετήσει μια ταινία μικρού μήκους για τα αδέσποτα ζώα. Mm-hmm. Σε τι αναφέρεται αυτή η ταινία? Είναι μια ταινία που θέλουμε ουσιαστικά να πούμε ότι με μια παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων, παράδειγμα, δεν μπορεί να σωθούν τα αδέσποτα. Πρέπει να τα αγαπάμε κάθε μέρα και κάθε μέρα να προσπαθούμε να σώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε, με οποιονδήποτε τρόπο. Από το να βάζουμε ένα μπολάκι νερό, μέχρι να υιοθετούμε, μέχρι να χαϊδεύουμε, ταΐζουμε, καθημερινά όμως. Δίνεται το μήνυμα δηλαδή της υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, αντί να αγοράζουμε ζώα ράτσας από τα pet shop. Ακριβώς. Οπωσδήποτε. Σωστά. Χρήστο, το φεστιβάλ ξεκίνησε από την Αθήνα και στη συνέχεια πήγε στην Πάρο. Βεβαίως. Η Αθήνα έδωσε τη σκυτάλη στην Πάρο. Θα συνεχίσει? Βεβαίως, η Πάρος θα παραδώσει τη σκυτάλη σε κάποια άλλη πόλη και σε ποια? Η Πάρος θα παραδώσει την σκυτάλη κατά πάσα πιθανότητα στη συμπρωτεύουσα, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν έχουμε σκοπό να κάνουμε το Love the Strays 3 με τη συμμετοχή επίσης πάρα πολλών εικαστικών από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν αυτή την ιδέα, δούλεψαν όλοι και δημιούργησαν έργα με θέμα και βάση την αγάπη τους για τα αδέσποτα ζώα και τη φιλοζωία γενικότερα, αλλά και έργα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπου όλοι οι εικαστικοί προσφέρουν τα έργα στο κοινό
υπέρ των αδέσποτων ζώων. Ωραία. Πολύ ωραία. Επομένως, ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί. Βεβαίως. Αρτέμη, η ταινία Ρόξη θα έχει συνέχεια. Μήπως θα δούμε και τη Ρόξη νούμερο 2. Η Ρόξη, αυτό σκεφτόμαστε τώρα, να δούμε τη Ρόξη νούμερο 2, η οποία θα είναι το μεγάλωμα της ταινίας, γιατί πρώτη ήταν 2 λεπτά η ταινία. Θα γίνουμε λίγο μεγαλύτερη ταινία για να μπορέσουμε να περάσουμε και άλλα μηνύματα. Και άλλα μηνύματα και να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο να αγαπήσει ο κόσμος τα αδέσποτα. Και τα ζώα γενικά. Υποθέτω ότι η πρωταγωνίστρια θα είναι και πάλι η Ρόξη. Η Ρόξη. Είναι ηθοποιός η Ρόξη? Γεννημένη. Γεννημένη ηθοποιός. Δεν δηλαδή, εκπαιδευμένη για ηθοποιός. Δείτε την εδώ πέρα. Σε δυσκόλεψε κάποια στιγμή κατά τα γυρίσματα? Όχι. Όχι, όχι. Με τη Ρόξη πάντα είχαμε μία σχέση με την κάμερα, με τη φωτογραφική μηχανή. Όταν έπαιρνα στα χέρια με τη μηχανή, η Ρόξη πάντα παίρνει μια πόζα. Χωρίς να περιμένει κάποιο αντάλλαγμα, τροφή ή οτιδήποτε. Κάποιο μπισκότο που συνήθως δίνουμε τώρα, στα σκυλάκια. Είναι ψώνιο, είναι ηθοποιός, είναι στάρ. Θα είναι λίγο απ' όλα, μάλλον. Λίγο απ' όλα. Τα γυρίσματα γίνανε σε κεντρικό σημείο της Αθήνας. Υπήρξε κάποιο πρόβλημα από τους περιοίκους, από τους περαστικούς? Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Κάθε άλλο. Όχι, κανένα πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε. Ίσα-ίσα που είχαμε πολύ καλή θετική ενέργεια από όλους τους περαστικούς και τους περιοίκους, είχε στηθεί ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη γιορτή στην Αθήνα. Πρωταγωνίστρια ήταν η Ρόξη. Έτσι ο Αρτέμης έκανε πολύ άνετα τη δουλειά του με το πολύ πολύ μεγάλο συνεργείο και τους πάρα πολλούς συμμετέχοντες. Χρήστο μου, νομίζω ότι εκτός από τη Ρόξη υπήρξαν και πρωταγωνιστές του θεάτρου και του κινηματογράφου. Βεβαίως. Μας αναφέρετε μερικά ονόματα? Στην ταινία παίξανε πάρα πολλοί ηθοποιοί, χορευτές, κομμωτές, μακιγέρ, συγγραφείς. Κάποια ονόματα, Ελένη Φιλίνη, Άννα Ανδριανού. Ελένη Φιλίνη, η Άννα Ανδριανού, ο Δήμος Καρύδης. Σωστά. Η Φωτεινή Ντεμίρη. Ο Μάνθος ο Καλατζής, ο Μάνος ο Πίτζης, ο Λευτέρης ο Λευτερίου, Γρηγορία Βιερινοπούλου, είναι πάρα πολλοί, οι οποίοι όλοι από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν αυτή την ιδέα και συμμετείχαν σαφώς αφιλοκερδώς και συμμετείχαν πάρα πολύ ενεργά. Δηλαδή ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας συμβεί και ήταν το γεγονός που μας έδωσε την όθηση να το φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτό που θέλω από εσάς είναι να δώσετε καθένας ένα μήνυμα προς τον κόσμο που μας βλέπει όσον αφορά τα αδέσποτα ζώα. Αυτό που θέλω να πω εγώ με τη σειρά μου είναι ότι η γη δεν ανήκει μόνο στους ανθρώπους. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε και να ζούμε αρμονικά και με τα υπόλοιπα πλάσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Και μια σύντομη από σένα. Αν δεν αγαπάμε τα ζώα, δεν αγαπάμε τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να αγαπάμε τον εαυτό μας. Τα ζώα μας έχουν ανάγκη. Σωστά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που σήμερα ήρθατε εδώ να μας μιλήσετε για το φεστιβάλ Love the Strays. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια σε κάποιο άλλο φεστιβάλ που διοργανώνετε. Και εσείς μην ξεχνάτε, Παγκόσμια Μέρα είναι κάθε μέρα. Πάμε να δούμε την ταινία.
διώξει ήταν πραγματικά γλυκύτατη. Αναστασία. Τι. Ποιος. Τι είπε, παιδί μου. Κάτσε, διαβάζω. Συγγνώμη, μόνη μου, μιλάω. Μα ξέρεις τι διαβάζω. Όχι, δεν ξέρω, αλλά για να δω. Διαβάζω Γυναίκες Θάλασσες. Αλήθεια. Αλήθεια. Είναι φανταστικό, το έχεις διαβάσει. Εντάξει, παραδέχομαι, ναι. Αχ, Γυναίκες Θάλασσες, για όλες τις γυναίκες που νιώθουν θάλασσα. Και ξέρεις, είμαι πολύ χαρούμενη. Γιατί ποια είναι μαζί μας στην εκπομπή. Είναι συγγραφέα του βιβλίου, η Σύση Θεοφανοπούλου. Γεια σας, κορίτσια. Σύση μου. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Αγαπώ. Αγαπώ πολύ. Πόσο υπέροχο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω τι να πω, τι να πω. Ένας παλιός θρύλος θέλει τις γυναίκες να είναι θάλασσες. Έτσι ακριβώς. Και το αντίστροφο. Και τις θάλασσες γυναίκες. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο έξυπνες ατάκες, γιατί το θεωρώ ότι είναι σαν ατάκα, σαν σλόγγαν, που πραγματικά σου μένει στο μυαλό και σε παρασύρει στο να αγοράσει το βιβλίο. Η αλήθεια είναι ότι είναι εντελώς συμβολικός ο τίτλος. Δηλαδή, μέσα στο βιβλίο διαχέεται καθ' όλη τη διάρκεια των κεφαλαίων. Οπότε και για μένα είναι πολύ σημαντικός. Δηλαδή, αυτό το βιβλίο δεν θα μπορούσε να έχει άλλο τίτλο, πιστεύω. Είναι πραγματικός ο θρύλος ή γέννημα της φαντασίας σου, εμπνεύστηκες από κάπου. Θα σε αφήσω να το ανακαλύψεις. Εγώ το έχω ανακαλύψει, αλλά να μην δώσουμε έτσι και ένα κλου στους. Δεν θεωρώ. Κοίταξε. Επειδή είναι μυθοπλασία το βιβλίο, ο θρύλος αυτός είναι και λίγο γέννημα της δικής μου φαντασίας. Mm. Παρ' όλα αυτά όμως, εφόσον το έχεις διαβάσει, θα έχεις δει ότι εμπεριέχει και κάποιες κοινές και γενικές αλήθειες. Οπότε είναι ένα μείγμα. Τρεις χρόνους. 1979 Χίος, Νήσιρος 2012 και Σύρος 2013, σωστά. Σωστά. Και τι ωραίοι προορισμοί. Χίος, Νήσιρος, Σύρος. Πολύ Αιγαίο. Πάρα πολύ. Έχεις πάει, να υποθέσω, και στα ναι, τρία. Ναι, έχω πάει και μάλιστα αρκετά πρόσφατα σε κάποια από αυτά, γιατί πολλά κεφάλαια γράφτηκαν εκεί. Ακόμα καλύτερα. Ναι, ναι, ναι. Ποιο αγαπημένο σου ποιο είναι από τα τρία. Και τα τρία είναι πολύ αγαπημένα. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, αν και το βιβλίο έχει κυρίως την Ίσυρο μέσα. Έχει και τα τρία νησιά σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά έχει κυρίως την Ίσυρο από πλευράς έκτασης. Γιατί και τα τρία έχουν χαρακτηριστικά από τις ηρωίδες που έχει μέσα το βιβλίο. Συνδυάζονται δηλαδή. Mm-hmm. Επομένως δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Δύσκολο. Θα ήταν άδικο. Ναι, ναι, ναι. Πάει πάρα πολύ καλά, έχω μάθει το βιβλίο. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, έτσι. Πάει καλά, ναι. Εγώ το συνάντησα σε πάρα πολλές παραλίες, θα πω, σε πάρα πολλούς προορισμούς, απορροφημένες, όπως ήμουν και εγώ απορροφημένη, το διάβαζαν γυναίκες και όχι μόνο γυναίκες και άντρες που θέλουν να ανακαλύψουν τη γυναίκα θάλασσα. Σωστά. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι οι άντρες ήρωες μέσα στο βιβλίο είναι οι καταλυτικοί, ας το πούμε έτσι, παράγοντες που βοηθούν και την εξέλιξη. Α, σημαντικό. Εγώ θα ρωτήσω την κλασική ερώτηση που κάνουν στους συγγραφείς. Τι σε ενέπνευσε για να γράψεις συγκεκριμένο βιβλίο? Με ενέπνευσε αυτό που έχει, αν το θες, ξεχωρίσει και μέσα από το βιβλίο, αυτή η φράση που υπάρχει και στο αυτάκι, το ότι κάθε γυναίκα είναι μια θάλασσα, είτε ήρεμη είτε φουρντουνιασμένη. Οπότε πάνω σε αυτό βασίστηκα. Μάνες, κόρες, σύζυγοι, αδελφές, κλείνουμε μέσα μας πότε αντάρες και πότε νηνεμίες. Μπορεί να αντάξουμε ολόκληρα ναυάγια, αλλά ταραζόμαστε σαν πέσει έστω ένα βότσαλο μέσα στα νερά μας, Νατάσα. Εγώ αυτό που θέλω να πω και είναι καθαρά βιωματικό, εσείς το ξέρει. Κάποια στιγμή έχω πάει βόλτα στην παραλία και αυτό που σκέφτομαι συνέχεια βλέποντας τη θάλασσα ήταν αυτό, αυτή η φράση. Αφού όταν γύρισα, πόσταρα τις φωτογραφίες που είχα βγάλει, γιατί εγώ την λατρεύω τη θάλασσα, γράφοντας το απόσπασμα από το δικό της το βιβλίο. Αλήθεια. Πώς νιώθεις σαν Σύση για αυτή την επιτυχία που έχει κάνει το βιβλίο σου και ότι το καλοκαίρι του 2016 ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι στιγματίστηκε με αυτόν τον τίτλο «Γυναίκες Θάλασσες». Να πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, γιατί αυτό το βιβλίο για μένα είναι, αν το θες, ένα comeback στα συγγραφικά δρόμενα, γιατί είχα να γράψω αρκετά χρόνια μυθιστόρημα. Είχα γράψει ένα παλιότερο βιβλίο. Και λόγω της απαιτητικής καθημερινότητας χρειάστηκα και κάποια χρόνια για να το ολοκληρώσω. Με όλη τη σημασία της λέξης, δεν το λέω υπερβολικά. Γραφόταν για πάνω από 2 χρόνια το βιβλίο. Επομένως, για μένα ήταν μια επιβράβευση ηθική αυτό.
Μας αποζημίωσες όμως για το τόσο καιρό που περιμέναμε να βγάλεις το επόμενο βιβλίο σου. Έτσι είναι. Με το παραπάνω θα έλεγα. Και εγώ αποζημιώθηκα, απολύθηκα με αυτό το βιβλίο. Αναγνωστική επιβράβευση για όλους εμάς, θα έρθω να πω. Είναι ένα μυθιστόρημα έτσι που έχει πολλές ανατροπές. Εγώ αυτό έχω κρατήσει, δηλαδή, σαν αναγνώστης. Πραγματικά με κρατούσε συνέχεια σε αγωνία, γιατί δεν υπήρχε τίποτα δεδομένο. Δεν υπήρχε κάτι στατικό, σταθερό. Κάθε σελίδα σου έφερνε και κάτι καινούριο. Σαν κύματα. Έτσι μπορώ να το περιγράψω, σαν κύματα. Ναι. Έτσι είναι. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, ένα βιβλίο, για να πεις ότι σε κρατάει αναγνωστικά, για παράδειγμα, και στις 500 στους σελίδες, δεν μπορεί να είναι ήρεμο. Mm. Πρέπει να έχει και φουρτούνα, πρέπει να έχει και λίγο ταραχή, πρέπει να έχει και ναυάγιο ενδεχομένως, ώστε να μπορέσεις να σου δώσει τέλος πάντων τη δύναμη να συνεχίσεις και στο τέλος να επέλθει και η κάθαρση που λέμε η ψυχική. Τι νομίζεις ότι είναι αυτό που κάνει ένα βιβλίο πραγματικά να αγαπηθεί από το αναγνωστικό κοινό? Νομίζω ότι το βασικό είναι πρώτον να έχει γραφτεί τεχνικά σωστά, ώστε να κρατάει με ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον του αναγνώστη ή της αναγνώστριας, να μην είναι δηλαδή βαρετό. Ο πλούτος του λεξιλογίου, κατά τη γνώμη μου, παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο, ώστε να μπορεί να δημιουργεί έτσι πολλά συναισθήματα. Και το δεύτερο, αλλά εξίσου σημαντικό στοιχείο, είναι η πλοκή. Δηλαδή, πρέπει η πλοκή να είναι τέτοια, ώστε να σου κρατάει αμύωτο το ενδιαφέρον και να μην είναι προβλέψιμο ως ένα βαθμό. Εσύ διαβάζεις, προλαβαίνεις μάλλον να διαβάσεις, γιατί όταν γράφουμε, συνήθως δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και τα δύο. Ναι. Κοίτα, διαβάζω, αλλά όχι όσο θα ήθελα. Γιατί έχω και απαιτητική, όπως είπα, και ας πούμε επαγγελματικά καθημερινότητα, αλλά διαβάζω. Δηλαδή, σίγουρα διαβάζω περίπου 4 με 5 βιβλία το χρόνο. Mm-hmm. Τώρα, αν αυτό είναι πολύ λίγο, έχει να κάνει και με τον ελεύθερο χρόνο του ανθρώπου. Ναι, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως και σημαντικό, παιδιά, για να λέμε και την αλήθεια, στην εποχή μας, είναι και η τιμή του βιβλίου. Πολλές φορές είναι ανατρεπτικό για τον μέσο αναγνώστη να μπορεί να διαθέτει τα χρήματα για να πάρει 2 και 3 βιβλία το μήνα, όπως έκανε κάποτε, έτσι δεν είναι? Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η οικονομική κρίση έφερε κρίση σε όλους τους τομείς, όχι επιλεκτικά. Και είναι και ο ελεύθερος χρόνος που επενδύεται ως έναν βαθμό και στο ίντερνετ. Και από εκεί έχει χάσει πολύ, κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο. Δεν έχεις τόσο χρόνο να διαβάσεις. Από την άλλη, όμως, έχει δώσει και την ευκαιρία στο να μας μάθουν, θα πω, περισσότερο. Είναι μια διαφήμιση η οποία είναι ελεύθερη. Ελεύθερη, είναι πιο οικονομική και είναι και πιο σύγχρονη. Εγώ θέλω να ρωτήσω τη Σύση. Αν ήσουν θάλασσα, τι θάλασσα θα ήσουν? Θα ήσουν θάλασσα φουρτουνιασμένη ή ήρεμη? Θα ήθελα να ήμουν μια γαλαζοπράσινη θάλασσα σε ένα νησί του Αιγαίου. Mm-hmm. Θάλασσα το χειμώνα ή θάλασσα το καλοκαίρι? Θα το πάω λίγο αντίστροφα και θα πω το χειμώνα. Αφρόστο κύμα. Θα την πάω σε γρήγορα και μετά την πας. Αφρόστο κύμα ή φούσκωμα μεγάλο? Αφρόστο κύμα. Αφρόστο κύμα. Δική σου τώρα. Γιατί το χειμώνα? Γιατί μου αρέσει το μελαγχολικό τοπίο της θάλασσας. Πολύ. Γενικά στη θάλασσα σου αρέσει να πηγαίνεις, να ρεμβάζεις, να κολυμπάς? Γιατί προφανώς σου αρέσει πολύ η θάλασσα για να μπει στη διαδικασία να γράψεις ένα τέτοιο βιβλίο που είναι θάλασσα, είναι Ελλάδα καταρχάς. Ναι, ναι. Μου αρέσει να περπατάω δίπλα στην ακροθαλασσιά. Τι να περιμένουμε στο μέλλον από τη Σύση? Θα περιμένετε άλλο ένα μυθιστόρημα που θα έχει να κάνει με ένα νησί πάλι του Αιγαίου, τελείως διαφορετικό όμως από αυτό. Να μας δώσεις μια αποκλειστικότητα, ποιο νησί θα είναι, ας πούμε? Θα είναι η Σκύρος. Η Σκύρος, τι όμορφο, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένα νησί το οποίο δεν το έχει εντός εισαγωγικών έτσι πολύ αναδείξει η ελληνική λογοτεχνία, και επειδή είναι και ο άντρας μου από εκεί και το έχω επισκεφθεί έτσι κάποιες φορές, με έχει μαγέψει και σαν πολιτισμός και σαν τοπίο. Οπότε αποφάσισα να γράψω κάτι γι' αυτό. Προς τιμή του άντρα σου, λοιπόν, το νέο βιβλίο, αφιερωμένο, φαντάζομαι, πιο στη χάρη του, μια γυναίκα θάλασσα να γράφει γι' αυτό και για τον τόπο του. Πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να σου πω ότι πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από ένα βιβλίο ταξίδι, θα πω, που η μόνη άγκυρα που συμβιβάζεται να ρίξει είναι αυτή στο να σε κρατήσει πραγματικά στις σελίδες του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπως έτσι το νιώθω. Εγώ θα πω ότι συντάσσομαι απόλυτα μαζί σου, γιατί ήταν η ώρα να μας να συμφωνήσουμε. Σήμερα δεν πολύ συμφωνούμε. Αλλά επιτέλους ήρθες εσύ, έστω και στο κλείσιμο σχεδόν της εκπομπής, για να φέρεις τα πάνω κάτω. Χαίρομαι που οι γυναίκες θάλασσες αγάπησαν
τις γυναίκες θάλασσες. Οι γυναίκες θάλασσες το αγάπησαν πάρα πολύ, Σύση μου, και σου ευχόμαστε να συνεχίσει να είναι καλό τάξιδο και να αρμενίζει και καλή συνέχεια στο καινούργιο που γράφει. Ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονούμε, γι' αυτό φρόντισα να το τελειώσεις γρήγορα αυτή τη φορά. Και εγώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δικές σας συγγραφικές προσπάθειες και έχουμε αγαπήσει όλα τα βιβλία σας. Και τα έχουμε διαβάσει επίσης. Ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας. Δεν ξέρω, πραγματικά εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία σε αυτή την εκπομπή. Τι πιο ωραίο να κλείνουμε με μια θάλασσα, Βρενατασάκη. Ήταν άλλη μια εκπομπή που είχαμε αγαπημένους καλεσμένους. Ωραίο βιβλίο, για να μιλάμε και σωστά. Ήταν άλλη μια απολαυστική εκπομπή. Και ήταν η 1η του Σεπτεμβρίου. Και είχα εσένα δίπλα μου, Νατάσα. Μια γυναίκα θάλασσα, μια γυναίκα ουρανό, μια γυναίκα στεριά, μια γυναίκα ταύρου, που θα έλεγε και κουμπί. Εντάξει, τώρα την πήγε τη χώρα σε αυτή την κουβέντα, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί εκπομπή χωρίς κουμπί, χωρίς Αγγελική Λυριάννα, χωρίς Χριστίνα Πάγκαλη, χωρίς Γιάννη Βίτσα, χωρίς Σίλια Κορομιλά και χωρίς το υπόλοιπο υπέροχο συνεργείο μας δεν μπορεί να γίνει. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Εμείς τι έχουμε να κάνουμε τώρα, απλώς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά. Το επόμενο Σάββατο λοιπόν πάλι κοντά σας με περισσότερους καλεσμένους, περισσότερο βιβλίο, περισσότερο κινηματογράφο, θέατρο, τραγούδι. Και ένα φθινόπωρο το οποίο ουσιαστικά θα είναι συναρπαστικό, αρκεί να το πιστέψετε. Γιατί το φθινόπωρο είναι η πιο μαγική εποχή. Είναι η εποχή που μπορείς να ερωτευτείς, που μπορείς να κάνεις όνειρα, που μπορείς να φορέσεις πασμίνες, μπορείς να φορέσεις ζακέτες, μπορείς να απολαύσεις το πρωτοβρόχι. Σταμάτησέ με, θα συνεχίσω και μέχρι την άλλη εκπομπή να μιλάω. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κλείσουμε, όπως καταλάβατε, αυτή την εκπομπή και να σταματήσουμε την κυρία Κορινθή από το να μιλάει. Αλλά εμείς σας αγαπάμε πολύ, σας στέλνουμε από ένα μεγάλο φιλί και ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας. Καλή σας μέρα. Φιλάκια.